Διαψεύδει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο κ. Χινάς, δημοσίευμα του Πολίτικο ότι βρίσκεται υπό έλεγχο για την υπόθεση του Κατάρ. Ο εκπρόσωπος του κ. Χινά έκανε λόγο για ανυπόστατους και ψευδείς ισχυρισμούς. Κατηγορηματικά διαψεύδει ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Χινάς, το δημοσίευμα του Πολίτικο ότι βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αρχών για την υπόθεση διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για ανυπόστατους ισχυρισμούς κάνει λόγο ο διευθυντής επικοινωνίας του. Ψευδείς ανυπόστατοι και παραπλανητικοί ισχυρισμοί για δίθεν διερεύνηση του Μαργαρίτη Χινά, χαμένη στη μετάφραση. Ωστόσο, το περιοδικό σχολιάζει πως όταν ρωτήθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν για το αν η Επιτροπή στηρίζει τον αντιπρόεδρό της, δεν απάντησε συγκεκριμένα, αλλά γενικά για την υπόθεση. Can you tell us if the European Commission stands behind Mr. Skinas and all his public statements relating to the World Cup? The European Union remains vocal on the issues where we see problems, for example, through the regular human rights dialogue that we have and that takes place at a senior office level. Ο Μαργαρίτης Χινάς είχε βρεθεί στη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ εκ μέρους της Επιτροπής, ενώ είχε επικριθεί από ευρωβουλευτές για τα tweets του σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις στο Κατάρ τους τελευταίους μήνες. Όπως και για αυτή τη φωτογραφία με την Εύα Καϊλή, που κάποιοι είπαν πως και οι δύο βρίσκονταν στο Κατάρ. Η συνάντηση με την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ήταν εντελώς αυτοσχέδια και αυθόρμητη και ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και όχι στο Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος Χινάς βρισκόταν εκεί στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Η αξιολόγηση για την αναθεώρηση συνεργασίας στο Κατάρ αντικατοπτρίζει τις εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, δηλώνει ο εκπρόσωπός του, ενώ τονίζει πως ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν είχε επίσημη πρόσκληση για την έναρξη του Μουντιάλ.